Φίλοι μου, όπως είπα, βίντεο μεταξύ Zoom Freak 1 και Zoom Freak 3. Τα Zoom Freak 2 δεν υπάρχουν, διότι τελικώς δεν πέρασαν στην top δεκάδα που θα τα χρησιμοποιούσα. Το διάστημα όμως που τα είχα ήταν ok, αξιοπρεπέστατα. Μελλοντικά πάντως δεν θα τα θυμάμαι, ούτε θα τα νοσταλγήσω. Διότι τώρα που δοκίμασα τα 3, τα ξεπερνάνε για μένα κατά κράτος. Όμως, σε σχέση με το 1, το οποίο το είχα παρατημένο στην άκρη και ξεχασμένο, ξαφνικά άρχισε να το φορέσω πάλι, ξέρω εγώ, εδώ στο σπίτι να κάνω την πλάκα μου και λέω, έλα ρε, τόσο καλά ήσουν εσύ και δεν σε είχα εκτιμήσει. Βασικά μαλακία είπα, το είχα εκτιμήσει, μ' άρεσε. Γιατί όμως? Γιατί το Zoom Freak 1 έχει χαρακτηριστικά παπουτσίων κόμπι. Αυτός ήταν ο λόγος. Και έχει βγει καλό, όπως μ' αρέσουν εμένα τα παπούτσια. Το Zoom Freak 3 έχει χαρακτηριστικά άντε το κούπο, να το πω έτσι. Γι' αυτό είναι πιο ψηλό, η διαφορά του είναι αυτή, η κύρια διαφορά του για μένα είναι ότι είναι πιο ψηλό. Έχω εγώ, αισθάνομαι, δεν είναι τρελά, αλλά είναι πιο ψηλό. Αυτό βέβαια αν τα φορέσεις μαζί ταυτόχρονα και τα δύο. Αν φορέσεις το καθενός το ζευγάρι κανονικά, να έχεις το ζευγάρι τους, δεν θα έχεις πρόβλημα. Φαντάζομαι στο παρκέ δεν τίθεται θέμα. Σε ανοιχτά γήπεδα πάντως, το 3 θα ήταν καλύτερη αντικρατασμική του πιθανόν. Γιατί είναι πιο παχιά. Αλλά μην παίρνεις και όρκο με το πάχος της. Και η Ήβα μπορεί να είναι παχιά, αλλά είναι Ήβα ρε φίλε, δεν είναι Zoom. Τώρα, η δεύτερη σημαντική διαφορά που μπορώ να πω είναι σίγουρα το άνω μέρος. Το άνω μέρος του 3 είναι καρά εξελιγμένο. Φαίνεται σκληρό, δεν είναι σκληρό, είναι μαλακό, πολύ καλό στο πόδι, δεν σε σφίγγει, δεν σε πονάει. Και όταν τρέχεις, σε εκπλήσει και δεν χάνεσαι μέσα, δεν χάνεται το πόδι σου μέσα, δεν νιώθεις δηλαδή εκτεθειμένος, δεν νιώθεις αστάθεια και το λέω εγώ που γυρνάει το πόδι μου παρόλα αυτά. Οπότε ένας που δεν έχει πρόβλημα μάλλον θα νιώθει τέλεια. Και το ένα έχει το, ας το πούμε, παλιό type mesh, αλλά εδώ είναι πιο minimal, σας είπα. Έχει στοιχεία κόμπι, είναι πιο minimal, είναι πιο κοντά στο πόδι, κάτι που εγώ λατρεύω και κάτι που μου αρέσει εμένα. Εγώ θέλω να νιώθω πιο, να το πω έτσι, ασφαλής κλειδωμένος παρά πιο άνετος και κλειδωμένος. Γιατί η άνεση σε μπερδεύει και νομίζει ότι είσαι εκτεθειμένος, αλλά εδώ είσαι κλειδωμένος. Θέλεις να το νιώσεις, πρέπει να πηδήξεις και με τα δύο. Πρέπει να πηδήξεις, να κάνεις έντονα άλματα να δεις. Θα καταλάβεις ότι δεν χάνεσαι με το Freak 3. Την έχει την εκτείναξή του. Άλλωστε, ολόκληρος Γιάννης παίζει. Θα μου πεις, αυτοί παίζουν και για τα λεφτά. Φυσικά. Αυτοί μπορεί να φοράνε και διπλή κάλτσα όμως. Το δοκίμασες? Το μεγεθολόγιο είναι το ίδιο. Επειδή αν παρατηρήσετε και τα δύο μοντέλα, παρατηρείτε τα εδώ, τις ακρούλες. Οι ακρούλες τους προεξέχουν. Sorry. Ναι, εδώ, σωστά. Οι άκρες προεξέχουν και όταν προεξέχουν οι άκρες, μας δίνει χώρο στο παπούτσι να παρατηρήσετε το. Το μόνο κουλό που κάνει, αυτό που το κάνει, είναι στο Καϊρή, τη σειρά Καϊρή, που την έχει καρά καταστρέψει. Εδώ στα Zoom Freak ευτυχώς αφήνει χώρο και όντως το έδωσε πάλι. Γι' αυτό αυτά τα παπούτσια δεν μπορώ να πω τώρα ποιο μου αρέσει. Διότι θα αδικήσω το 3 επειδή δεν έχω παίξει μαζί του. Δεν μπορώ να κρίνω δηλαδή έτσι, γιατί πρέπει να μπω να παίξω σε παρκέ, τονίζω. Όχι μόνο σε ανοιχτά. Γιατί σε ανοιχτά το Zoom Freak 1, ας πούμε, είναι πιο χαμηλό. Μπορεί να πονέσεις. Και μιας και το από αυτό, η αντικρατασμική, να θυμίσω ότι στο Zoom Freak 1 έχει double zoom, διπλό zoom, διπλό μαξιλάρι zoom πίσω στη φτέρνα και μπροστά είναι φάιλον, τίποτα. Και στο Zoom Freak 3 είναι φάιλον όλο και έχει zoom μπροστά. Είναι πολύ ωραίο το zoom μπροστά όμως. Θα δείτε ότι έχει πολύ γλυκιά αίσθηση και έχει εκτείναξη. Έχει εκτείναξη. Το άλμα είναι πολύ καλό. Γι' αυτό λέω, αυτό είναι πιο χαρακτηριστικά του Γιάννη τώρα εδώ. Ενώ εδώ που είναι του Κόμπι είναι normal, δεν τρελαίνεσαι. Δεν έχει τίποτα στην ουσία, έχει τα παλιά στη. Να μου πεις το Kyrie 4. Το Kobe AD Meet. Πίσω δεν ήταν το Zoom. Πίσω ήταν. Δεν ξεσχιζώσουν και έπαιζες. Ξεσχιζώσουν. Εντάξει. Ό,τι νομίζει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι το strap που σου δίνει μια ωραία αίσθηση κλειδώματος. Πάρ' το σαν έξτρα. Αλλά μάλλον αυτό υπάρχει γιατί είναι καλό και χαλαρό το υλικό, ας πούμε, στο πόδι. Δεν το σφίγγει. Ενώ εδώ, ας πούμε, που το κρατάει αγκαλιαστό, δεν χρειαζόταν το strap. Ξέραν τι κάνανε.
Οι γλώσσες είναι καλές και οι δύο, δεν ξέρω ποια να διαλέξω και οι δύο γλυκές μου φαίνονται. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Αυτά πρέπει να τα έχεις μαζί. Γι' αυτό και το έφερα. Γιατί και αυτό τότε, αυτό το πήρα τότε 56 ευρώ, έπεσε μετά από πολύ καιρό και αυτό έπεσε επίσης μετά από πολύ καιρό, τώρα στα 74. Μόνο έτσι το προτείνω αυτό. Δηλαδή, άμα βρεις τώρα το Zoom Freak 3, το 1, σε σκοτωμένη τιμή, πάρε το 1, μην τρελαθείς για το 3. Μόλις το βρεις και αυτό, μόνο τότε. Εκτός αν θες να περιμένεις να πέσει. Αν μπορείς, παραγγείλτα και τα δύο, εννοείται, για να δεις. Αλλά μην νομίζεις ότι δηλαδή πρέπει να ακολουθήσεις το μοντέρνο και το καινούριο και ό,τι κυκλοφορεί τώρα. Γιατί μετά το 18 έχουν καταστραφεί όλα. Πλέον όποιος έχει το ένα νιώθει τυχερός που το πήρε. Λέω εγώ τώρα. Κατά τα άλλα, τα σχέδια δεν θα τα κρίνω. Νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Αυτά.